Χρήστος Γραμματίκας, μαθηματικός και εκδότης. Είμαι ένας Έλληνας διασποράς στη Γαλλία από το 1967. Είμαι ένας Έλληνας διασποράς, εντάξει, στη Γαλλία από το 1967 με βασικούς σταθμούς για τη διαμόρφωση της πολιτικής μου υπόστασης, τις επιρροές του Μάη του 68 και του Κορνέλιου Καστοριάδη, μέσω συναναστροφής και για μεγάλο διάστημα συνεργασίας στο πλαίσιο μιας σωματικής πολιτικής δράσης. Όλο αυτό το διάστημα γεννώ έρχομαι διαρκώς και τα τελευταία χρόνια περνάω το 1/3 του χρόνου μου στην Ελλάδα, πολύ συχνά στο Σύνταγμα από τότε που άρχισε το κίνημα της πλατείας, σχεδόν καθημερινά όταν είμαι στην Αθήνα. Αισθάνομαι ατόφιο κομμάτι του κινήματος και θα ήθελα εδώ να εκφράσω τη συγκίνησή μου, τη χαρά μου και κάπου ένα είδος περηφάνειας για την εμφάνιση και την επέκτασή του. Αν ένιωσα υποχρεωμένος να αναφερθώ στην προσωπική μου ιστορία, είναι γιατί, όπως και να το κάνουμε, τα βιώματά μου είναι διαφορετικά. Μπορεί η κρίση να είναι παγκόσμια, αλλά στη Γαλλία δεν έχω ακόμα υποστεί συνέπειες σαν αυτές του μνημονίου, με περικοπές συντάξεων και μισθών. Μπορώ να προσπαθήσω να μπω στο πετσί των πολλών φίλων μου που μου διηγούνται τα πάθη τους, αλλά είναι άλλο να το ζεις καθημερινά. Οι Έλληνες στο εξωτερικό παίζουμε το ρόλο μας ενημέρωσης και προπαγάνδας όσον αφορά το τι διαδραματίζεται στην Ελλάδα σήμερα. Τα μάτια της Ευρώπης είναι στραμμένα στην Ελλάδα. Προς το παρόν υπερισχύει ένα συγκαταβατικό ενδιαφέρον για μια πηγαία αντίδραση σε κάτι που μπορεί να τους θίξει αύριο. Όλο και περισσότερο όμως τα μάτια στρέφονται στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιδρούν, στις λύσεις που προτείνουν. Σε δύο περιπτώσεις, Τρίτη 31 Μαΐου και Κυριακή 5 Ιουνίου, μοιράσαμε στο Σύνταγμα σε 600 αντίτυπα μια προκήρυξη μπροσούρα με δύο κείμενα για τη συλλογική αυτονομία και προσχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Ίσως έφτασε στα χέρια μερικών από τους παρόντες. Ίσως επίσης αυτή είναι η αιτία που επιλέχθηκα μεταξύ των σημερινών ομιλητών. Ήρθα μόλις χθες και δεν συμμετείχα στις προεργασίες. Άμεση δημοκρατία τώρα είναι το σύνθημα που μας ενώνει. Άλλωστε είναι και ο τίτλος του ιστότοπου. Πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί και να υπερβεί το στάδιο του ευσεβούς πόθου. Καταρχάς είναι αδύνατο να υπάρξει άμεση δημοκρατία στην πλατεία σε συνύπαρξη με ολιγαρχία 100 μέτρα παραπάνω, δηλαδή στη Βουλή. Το θέμα της πολιτικής είναι ποιος αποφασίζει για τα κοινά και η δημοκρατική απάντηση είναι όλοι μαζί με απόλυτη ισότητα. Η απαξίαση αυτού του είδους απάντησης είναι ο κοινός παρανομαστής της ολιγαρχίας από την εποχή του Πλάτωνα. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη γνώμη του άξεστου όχλου, σε εισαγωγικά, και σε μια επιστημονική θεμελίωση της πολιτικής, εσαρκωμένη από ευγενείς ειδήμονες, είναι στην καρδιά της ιστορίας μας εδώ και αιώνας. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα της άμεσης δημοκρατίας επανέρχεται για δεύτερη φορά σε μια θεματική συνέλευση, νόμιζα, αλλά μου είπαν ότι πρόκειται για μια ημερίδα. Είναι ποινός σωστός όρος. Επωφελούμε λοιπόν μια που μου δίνεται η ευκαιρία να εκφράσω τη γνώμη μου, τη δόξα μου. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, η γνώμη δεν δηλώνει κάτι το αυθαίρετο ή ουρανοκατέβατο, αλλά τη συμπυκνωμένη έκφραση μιας ατομικής και κοινωνικής εμπειρίας που δεν μπορεί να θεμελιωθεί με επιστημονικά κριτήρια. Ο κεντρικός θεσμός μιας αυτόνομης κοινωνίας ή μιας κοινωνίας που διέπεται από άμεση δημοκρατία, θεωρώ τις δύο έννοιες συνώνυμες, είναι η Γενική Συνέλευση των Πολιτών. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να πάρει τη μορφή τηλεοπτικής διασύνδεσης μεταξύ συνελεύσεων κάθε Δήμου με βάση τον Καποδίστρια ή τον Καλλιτάρτη, λίγο ενδιαφέρει. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει απόλυτα μια τέτοια δυνατότητα, καθώς και σχεδόν ακαριαία ψηφοφορία. Ο ρόλος του εκτελεστικού σώματος, αυτό που αποκαλούμε κυβέρνηση, είναι ακριβώς να εκτελεί τις αποφάσεις της συνέλευσης και η έννοια του Υπουργού ως υπηρέτη είναι επίγον να ξαναβρει την πρώτη της σημασία. Η συνέλευση καθορίζει μόνη της τα όρια της αρμοδιότητάς της. Πρέπει να είναι προφανές ότι τουλάχιστον η οργάνωση της οικονομίας είναι υπό την αρμοδιότητά της. Οι ανηλυμένες και μέλουσες υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη χρέος, διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικοί κανόνες, εκτίθενται με κάθε διαφάνεια στο λαό και απαιτούν την επικύρωσή του. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι η εκπροσώπηση μπορεί να αποφευθεί, δεν πάβει να αποτελεί μια εναλλακτική λύση. Μια Βουλή 100 ατόμων, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε παραπάνω,
επιφορτισμένων με την εκτέλεση εντολών από τους ψηφοφόρους τους και ανακλητών ανά πάσα στιγμή, αποτελεί δυνατότητα. Η προϋπόθεση είναι πάντα ότι το εκτελεστικό σώμα παραμένει εκτελεστικό και ότι δεν υπάρχει εξωτερικό φρένο, παραδείγματος χάρη νόμοι της αγοράς, στην αρμοδιότητα της συνέλευσης ή της Βουλής. Όλα αυτά είναι κούφια λόγια αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να δώσει σάρκα και οστά στους θυσμούς. Η αυτόνομη κοινωνία, η άμεση δημοκρατία δεν είναι θέμα καταστατικών, αλλά κοινωνικής επένδυσης. Σε σχέση με αυτό, επικαλούμε την εμπειρία της 5ης Ιουνίου 2011, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα κατέπληξαν το Σύνταγμα, εκφράζοντας μια οργή, μια παρουσία, μια αναμονή, μια ελπίδα, με αιστεία το κίνημα της πλατείας. Αυτή η δυναμική είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Η ελληνική και η παγκόσμια ολιγαρχία δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε μια απόπειρα εγκαθίδρυσης άμεσης δημοκρατίας στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, ούτε οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου. Δεν υπάρχουν πρότυπα για μια τέτοια δράση, αλλά δεν υπάρχουν ποτέ πρότυπα όταν κάτι καινούριο γεννιέται. Ουτοπία. Υπάρχει μεγαλύτερη ουτοπία από την ελπίδα εξυγίανσης εκ των έσω του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος? Καταλήγω μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία ότι δεν είναι επίκαιρο, γιατί ήθελα να καταλήξω σε μια συγκεκριμένη πρόταση που μπορεί να μην φανεί επίκαιρο. Είναι η εξής. Για ένα ψήφισμα της συνέλευσης, η συνέλευση επιφορτίζει μια επιτροπή με τη σύνταξη ενός σχεδίου ελληνικού συντάγματος 10 με 15 άρθρα το πολύ, με χρονικό όριο ένα μήνα. Το σχέδιο θα τεθεί στην κρίση πανελλατικών γενικών συνελεύσεων πριν την οριστική αποδοχή του, κατόπιν ενδεχομένων τροποποιήσεων, και μετά την οριστική αποδοχή του από τις συνελεύσεις, ο αγώνας αρχίζει για την επιβολή του μέσω δημοψηφίσματος. Είπα ότι μπορεί να είναι, γιατί όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ίσως παρατηρούμε ένα είδος ύφεσης στο κίνημα, οπότε δεν ξέρω. Σας ευχαριστώ.